για να έρθει ο Χρήστος Τσουμάνης. Πήγα να πω τσουνάμι. Τόσο τσουνάμι που έχουμε φάει αυτόν τον καιρό και την ταραχή που έχουμε περάσει. Φωνάζουνε, δεν, τσουνάμι, δεν... σε φωνάζουνε, ναι. Αλήθεια. Ναι. Άρα δεν πήγα μόνο εγώ να μπερδευτώ. Όχι. Χρήστο μου, εσύ πόσο χρονών είσαι? 20 είμαι. 20. Καλά, όλοι σε αυτή την ηλικία είσαστε που περάσετε. Για πες μου, εσύ που τους ξέρεις τους υπόλοιπους 15, όλοι είσαστε. Οι σημερινοί, ναι, 20? Είμαστε από 16 μέχρι 32. Στις ηλικίες που επιτρεπότανε. Μάλιστα. Αλλά είμαστε εσύ, από μικρούς εμείς. Τραγουδιστής? Όχι. Όχι. Τι κάνεις τα 20 χρόνια σπουδάζεις? Σπουδάζω. Έχω δει κάτι, έλεγες ότι σπουδάζεις, κάτι, έχεις φύγει από ένα μέρος που ζούσε με τους γονείς. Από τα Γιάννενα έφυγα, πήγα Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω νομική. Ναι. Και ήρθα εδώ από Σπόντα. Από Σπόντα, ήσουν καλός. Μ' άρεσε. Εγώ αυτό που είδα το απόσπασμα τουλάχιστον που είχαν παίξει. Ευχαριστώ πολύ. Μένα δεν μ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Καλά που το πες τώρα. Για πάρε το μικρόφωνο και πάμε να τραγουδήσουμε. Άλλο μικρόφωνο. Ωραία. Έβαλα για πρώτη μου φορά κάποιο στοίχημα μεγάλο. Πως εκεί που μεγαλώσαμε έχουμε μάθει κάτι άλλο. Έχουμε μάθει στο σχολείο όχι μόνο να αγαπάμε. Τα παιδιά στη γειτονιά μου έχουμε μάθει να αγαπάμε. Αν ακούσεις κάποιες φωνές Σάββατο βράδυ μες στα όνειρά σου, τότε θυμίσου την πλατεία στην παλιά τη γειτονιά σου και την αλάνα με τις πέτρες λίγο πιο πάνω από τη Θιβών. Αυτή που τώρα έχει γίνει εργοστάσιο παιχνιδιών. Θυμάμαι κι άλλα πολλά ταξίδια για την καλύτερη Κρυψώνα. Με τα ποδήλατα κρυφά από την Αγία Βαρβάρα στη Τραπετσόνα. Στην Αίδιο Νήσι έχω μεθύσει με δύο φίλους μία Τετάρτη για μια γκόμενα καλή που τελικά μου βγήκε κάρτη. Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους. Όσους μιλούσαν με βρισιές γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου. Γιατί στο παγκάκι της πλατείας έχω χαράξει τα όνειρά μου. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, εδώ και τώρα. Θέλω την παλιά μου γειτονιά για μία ώρα. Θέλω να γυρίσω να σε βρω. Ένα βράδυ είναι αρκετό. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, εδώ και τώρα. Θέλω την παλιά μου γειτονιά για μία ώρα. Θέλω να γυρίσω να σε βρω. Ένα βράδυ είναι αρκετό. Γιατί τα μαζεύεις, αφού τα έχεις μακριά. Για ποιον τα έχεις μακριά με να τα έχεις μαζεμένα και δεν τα κόβεις? Γιατί είναι. Σωστό. Πώς είναι αυτά, πιο σγουρά τα δικά μου. Αν τα αφήσω, είμαι σαν να βγήκα από βίντεο κλιπ των 70. Όμως τα μακραίνεις, τα έχεις μακριά. Γιατί δεν είναι ωραία έτσι μαζεμένα? Μα τα προσωπάκια. Για να τα μαζεύεις. Ναι. Ας το μαλλί σου κάτω. Θέλω να σε δω με το μαλλί ελεύθερο. Ας το μαλλί σου και εμείς πάμε να δούμε το βίντεο του Χρήστου. Μ' αρέσει όμως όλη αυτή η φάση. Είναι ωραία η showbiz. Αν ήμασταν δύο λεπτά πριν το live, τα χέρια θα πήγαιναν κάπως έτσι. Αλλά θα σοβαρευόμουν, θα τα σφίγγα, θα έβγαινα να τραγουδήσω απλά. Ένα τραγούδι είναι, δεν είναι τίποτα. Δεν πρόκειται να με φάει, δεν ελπίζω. Δεν περιμένω τίποτα απολύτως. Ελπίζω όμως να περάσω καλά και να μην το μετανιώσω. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Είναι ωραία τα μαλλιά σου. Ευχαριστώ. Να τα έχεις και πάνω, να τα έχεις και κάτω. Αφού έχεις τον περιθώριο να κάνεις αλλαγές εμφανισιακές με το μαλλί, γιατί να μην τις κάνεις? Σωστό, ναι. Ποιο είδος μουσικής αρέσει, δεν έχω καταλάβει. Αυτό που έπαιζε τώρα στο βίντεο. Ναι. Αυτό ακριβώς. Rock, punk, heavy metal, στο, hip hop. Στο πρόγραμμα, πώς το βλέπεις? Στο πρόγραμμα με ροκάκια, ναι. Αυτό το συγκεκριμένο δεν νομίζω να με αφήσουν. Δεν θα το έβγαζα κι εγώ με τίποτα. Δεν τραγουδάω. Τι κάνεις τότε εσύ? Βόλτα. Είδα πως και μπήκα. Αντί πήγαινε μια βόλτα και φέρε μου τον Χρήστο. Τον Άρη. Τον Άρη. Χρήστο. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.